Με αέρινο μπλουζάκι και μαύρη μινι φούστα έσκασε μύτη η Ελένη Φουρέιρα σε εμπορικό κέντρο και με τη σεξ εμφάνισή της έκαψε καρδιές. Αυτή την περίοδο η ωραία Ελένη εκτός από σόλο καριέρα κάνει και σόλο εμφανίσεις ως φρεσκοχωρισμένη. Μετά τον Δημήτρη τον θυματομεσίτη, ο οποίος της έκλεισε το σπίτι, μόνο ένα τετράποδο παίρνει στην αγκαλιά της τη σκυλίτσα της. Προσωπικά είστε καλά? Είμαι μια χαρά. Τον έχω βρει στο πρόσωπο της σκυλίτσας μου, της λέγε. Σκυλίτσα. Δεν λένε ότι η σκύλη είναι η καλύτερη φίλη του ανθρώπου. Επειδή όμως τα σινεμά επιτρέπονται μόνο τα δίποδα και όχι τα τετράποδα, η τραγουδίστρια παρακολούθησε χωρίς τη σκυλίτσα της την κινηματογραφική πρεμιέρα της ταινίας Street Dance νούμερο 2, που διοργάνωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός Δρόμος FM. Ο χορός είναι κάτι το μαγικό, ειδικά όταν βλέπεις ένα τέτοιο θέαμα, και μπράβο στο Δρόμο που έχει κάνει αυτό το show για σήμερα. Δηλαδή, για μένα δεν είναι ένα event, είναι σαν show. Άμα βγεις εδώ και δεις, το κοιτώσα μέχρι να έρθει, το κοιτώσα χαζεμένη, χαζεμένη. Πάνω στην ατάκα χαζεμένη, της ήρθε ουρανοκατέβατο να πει: αν μου γίνει κάποια πρόταση, θα το σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά και θα μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, σε μια τέτοια ταινία θα το έκανα. Αλλά γενικά είναι κάτι το οποίο θα το ήθελα πάρα πολύ. Γιατί η J-Lo είναι καλύτερη από τη Φουρέιρα, άσε που η δικιά μας είναι και νεότερη. Δεν είδατε με τι ευγλυγησία χόρευε πάνω στο πιάνο με τον Σάκης? Θα αποχωρήσεις το Σάκη? Τον αποχωρήστηκα ήδη. Θεσσαλονίκη δεν είστε μαζί? Δυστυχώς όχι. Μετά πολύ πολύ μαζί θα συνηθίσω και δεν μπορώ να κάνω μακριά του. Η Κάτια Ζηγούλη μόνο μη σ' ακούσει και σε γράψει στη μαύρη λίστα. Χρώμα σαν το σολάριουμ που κάνεις.